Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 79 νεκροί. Η φόβη είναι ότι πολύ πιθανό να πάμε για πάνω από 100 νεκρούς. Καθώς... Ναι, μέχρι στιγμής 79, γιατί υπάρχουν πολλοί αγνώμοι. Ναι, ναι, ναι. Και σύμφωνα με μαρτυρίες πάνω στο πλοίο ήταν γύρω στα 700-750 άτομα. Και οι διασωθέντες, από ό,τι άκουσα, ήταν γύρω είναι για αυτή τη στιγμή 104. Οπότε υπάρχει μεγάλος φόβος οι νεκροί να ξεπεράσουν έτσι τους 100. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτό το ναυάγιο, αυτή η τραγωδία είναι άλλο ένα έγκλημα, άλλο ένα κρατικό και κυβερνητικό έγκλημα. Οι ευθύνες έτσι βαραίνουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, που όλα τα προηγούμενα χρόνια με διάφορες έτσι ρατσιστικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μετατρέψει επί της ουσίας σε ένα τεράστιο στρατόπεδο συγκέντρωση, σε μια αποθήκη έτσι ψυχών προσφύγων και μεταναστών. Και επίσης αυτοί είναι που ευθύνονται στηρίζοντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους υπεριαλιστές του ΝΑΤΟ και της Αμερικής, που έχουν μετατρέψει έτσι σε ένα τεράστιο πεδίο βολής συνολικά τη Μέση Ανατολή, την Βόρεια Αφρική, καθώς με το παραμικρό πρόσχημα επεμβαίνουν, βομβαρδίζουν και δημιουργούνται έτσι αυτές τις τεράστιες ροές προσφύγων και μεταναστών. Τα δάκρυα που χύνουν η Νέα Δημοκρατία τη στιγμή και τα υπόλοιπα κόμματα προφανώς είναι μια κοροϊδία απέναντι στον ελληνικό λαό. Αν θέλανε πραγματικά να κάνουν κάτι, θα ανοίγανε τα σύνορα, να μπορούσαν έτσι να, οι άνθρωποι να περνάνε ελεύθερα, δεν θα υπήρχε φράχτη στο Εύρο και ούτω καθεξής. Είχαμε πρόσφατα, άλλωστε 21 Μαΐου, εκλογές. Ξανά εκλογές, μεθεπόμενη Κυριακή. Το εκλογικό αποτέλεσμα, πώς το εκτιμήσατε όσον αφορά εσάς, την ΟΚΔΕ? Να πούμε καταρχήν ότι εντάξει, εμείς είμαστε έτσι μια οργάνωση, μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση, η ΟΚΔΕ, στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της Τέταρτης Διεθνούς. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία έτσι, από εκλογικές αναμετρήσεις, δεν συμμετέχουμε έτσι. Παρόλο που η οργάνωση είναι αρκετά παλιά και έχει πολύ μεγάλη ιστορία, έχει ιδρυθεί από το 1934, σε εκλογικές αναμετρήσεις συμμετέχουμε από το 2012. Το αποτέλεσμα, είχαμε μια άνοδο σε σχέση με τις εκλογές του 2019, ήταν ένα καλό αποτέλεσμα. Προφανώς δεν ανταποκρίνεται πλήρως έτσι στον αγώνα που κάνουμε και ούτω καθεξής, και προφανώς δεν μπορούμε και να μην σχολιάσουμε έτσι την συντριπτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν ένα χτύπημα για τους εργαζόμενους έτσι, και την νεολαία. Τώρα, αν θέλετε να πούμε και δύο λόγια για το γιατί κατεβαίνουμε. Βέβαια, δεν έχουμε περιορίσει τον χρόνο του. Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζουμε έτσι τον αγώνα μας και στις δεύτερες εκλογές της 25ης Ιουνίου. Συμμετέχουμε αυτόνομα, όπως και την προηγούμενη φορά, σε κάθε έτσι, εκλογική περιφέρεια με ψηφοδέλτια. Κατεβαίνουμε και σε αυτές τις εκλογές, πρώτον, για να καταγγείλουμε και να εμποδίσουμε την δολοφονική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια κυβέρνηση των πλουσίων που ενισχυμένη έτσι από αυτό το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα θα επιχειρήσει να συνεχίσει την χειρότερη πολιτική που έχουμε δει στην ιστορία της χώρας. Αυτοί είναι που ευθύνονται για τις δολοφονικές ιδιωτικοποιήσεις, για το έγκλημα στα Τέμπη, τους 57 νεκρούς εκεί, για τις τουλάχιστον 35.000 χαμένες ζωές στην περίοδο της πανδημίας από τη διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτοί είναι που ευθύνονται και για την τραγωδία που είδαμε έτσι στην Πύλο. Αυτοί είναι που ευθύνονται για τη φτώχεια, για την ακρίβεια, για την ανεργία που έχουν έτσι γονατίσει τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Εκτός από εσάς, κύριε Κούτρη, στην περιοχή μας υπάρχουν άλλοι υποψήφοι? Ναι, μαζί μας κατεβαίνει, πέρα από εμένα, είναι και η συντρόφισσα η Νάντια Τζόρτζη. Είναι φοιτήτρια ιατρικής και πρόεδρος του Συλλόγου Εστιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ανίνων. Μάλιστα. Και να θυμίσουμε βέβαια αυτό που είπατε ήδη, να το υπενθυμίσουμε, προεκλογική συγκέντρωση σήμερα, ναι. 7 το απόγευμα στην Ήριδα. Στις 7, ναι, να συμπληρώσω μόνο μια κουβέντα έτσι στο γιατί κατεβαίνουμε. Προφανώς, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία, θέλουμε και να καταγγείλουμε τη μνημονιακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και να του δώσουμε έτσι και το τελειωτικό χτύπημα. Καθώς αυτό το συντριπτικό, αυτή η συντριπτική νίκη της Νέας Δημοκρατίας σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στην ανυπαρξία της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα 4 χρόνια. Και επί της ουσίας, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που της έδωσε το φιλί της ζωής, ψήφισαν μαζί το τρίτο καταστροφικό μνημόνιο, ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της, από κοντά το ΠΑΣΟ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουν επί της ουσίας να παρουσιάσουν τίποτα διαφορετικό, έχουν την ίδια πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει έτσι και αυτοί να μαυριστούν. Εμείς κατεβαίνουμε, έτσι να πούμε έτσι και δύο λόγια για το πρόγραμμά μας, για να αναδείξουμε την ανάγκη της οργάνωσης του αγώνα των εργαζομένων, γιατί μόνο έτσι μπορούμε έτσι να
να αγωνιστούμε και να δούμε έτσι μια άσπρη μέρα. Στηριζόμενοι έτσι και παίρνοντας ελπίδα και από τους μεγάλους αγώνες όλη την Ευρώπη, πρέπει να δυναμώσουμε αυτούς τους αγώνες. Χρειαζόμαστε μια επαναστατική αριστερά για να καθιδρύσουμε έτσι μια άλλη δομή εξουσίας, μια κυβέρνηση των εργαζομένων. Για να κλείσω, να πούμε ότι στο ψηφοδέλτιό μας συμμετέχουν αποκλειστικά εργαζόμενοι, φοιτητές, άνεργοι, αγωνιστές της εργατικής τάξης, μέλη διοικήσεων σωματείων, συνδικαλιστές με σημαντική συμβολή σε απεργίες και αγώνες, αγωνιστές που δραστηριοποιούνται για την υπεράσπιση δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, φοιτητές και νέοι ενεργοί έτσι στους αγώνες της νεολαίας που έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο σε όλα τα κινήματα και σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες. Οπότε έτσι για την ενίσχυση και την νίκη των αγώνων, για την αντεπίθεση των εργαζομένων, για μια έτσι αριστερά επαναστατική, καλούμε τους εργαζόμενους, την νεολαία, τα φτωχάλα, εκαστρώματα να κάνουν μια πραγματικά χρήσιμη επιλογή, να στηρίξουν με την ψήφο τους στην ΟΚΔΕ και προφανώς να έρθουν έτσι και το απόγευμα στις 7 ώρες στην Ήρδα να μας ακούσουν εκεί από κοντά και αύριο στις 6 ώρες στην περιφέρεια να διαδηλώσουμε έτσι ενάντια σε αυτό το ρατσιστικό, σε αυτό το κρατικό έγκλημα που συνέβη στην Πύλο, να παλέψουμε ενάντια στους πολέμους των υπεραλιστών για ανοιχτά σύνορα, για αλληλεγγύη έτσι σε πρόσφυγες και μετανάστες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κούτρη για τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή επιτυχία.